Όταν παίρνει ένα κόκκινο φαναρί, είσαι ενδεχόμενο δόλο, ενδεχόμενη πρόθεση να σκοτώσει. Το βλέπει. Κόκκινο φαναρί, καραμπινάτο. Το βλέπει. Που στον διάλογο πα. Ή χρειάζεται να είσαι ο Σουμάχερ για να σταματήσει το κόκκινο. Χρειάζεται καμιά οδηγική δεξιότητα για να σταματήσεις. Νοητική ή συναισθηματική ικανότητα. Θέλεις να νιώσεις ότι αυτό που σας είπα πριν. Σε περιμένουνε. Και τους άλλους τους περιμένουνε. Δεν σου θέλεις τίποτα, ας πούμε, να του τσακίσεις επί της ηλίθιος. Στο σηκώτη χτύπησα και στο κεφάλι. Τώρα δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορείς δηλαδή κάποια στιγμή να χαϊδεύεις τα αυτιά του Φωνιά. Συντετριμένη. Οι γονείς και μυρολογώντας έπεφταν και αγκάλιαζαν τα λευκά φέρετρα. Η μεταφορά των σωρών από τα νοσοκομεία προς το τόπο καταγωγής των άτυχων μαθητών ολοκληρώθηκε στις 10 το πρωί, με τους γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο πιο εφιαλτικό ταξίδι της ζωής τους. Έτσι λοιπόν, ας πούμε, η Λετωνία, ότι περνώντας ένα stop, ένα κόκκινο, το σταματάει ο αστυνομικός και επειδή βλέπει και ξέρει ότι έχει κάνει απόπειρα φόνου, το συλλαμβάνει με χειροπέδες. Δηλαδή, όταν πας σε μια τράπεζα, να δείτε, δείτε πόσο άθελοι είμαστε εμείς εδώ και πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Εμείς θεωρούμε πιο σημαντικά τα χρήματα από τη ζωή των ανθρώπων. Απόπειρα ληστείας σε τράπεζα σημαίνει χειροπέδες, έτσι. Απόπειρα ληστείας. Απόπειρα, όχι ληστεία. Απόπειρα ληστείας. Δηλαδή, απόπειρα αφαίρεσης χρημάτων ασφαλισμένων από τα ταμεία μιας τράπεζας σημαίνει ακινητοποιημένος από κάποιους εκεί πέρα, έρχεται αστυνομία, χειροπέδες, εισαγγελέας φυλακή. Είναι οι ισονοσημασίες, λένε, είναι μικρότερης αξίας τα ασφαλισμένα χρήματα του κ. Βγενόπουλου από τη ζωή του παιδιού σας. Ποια είναι η πιο εγκληματική πράξη. Πώς μπορεί το ένα να έχει χειροπέδες και το άλλο έχει χαμογελάκι. Άρα λοιπόν, χειροπέδες. Και να σας πω με τη σειρά. Δεν έχει φυλακή, δεν τον πάει φυλακή, δεν τον κάνει σε φυλακή. Τον έχει εκεί πέρα, τον ταΐζει. Τον στέλνει στον αντίστοιχο ΝΟΚΑΤ και στο αντίστοιχο Ασκληπείο Βούλας και κάνει κοινωνικές υπηρεσίες για 6 μήνες. Είναι εκεί και του λέει. Σφουγγάριζε γύρω-γύρω από το χειρουργείο, σφουγγάριζε γύρω τους διαδρόμους και λέμε κάθε φορά ότι κάνοντας αυτό το κοινωνικό έργο ακούει τα κλάματα και τα ουλιαχτά που δεν τα μπίζει η μητέρα του για αυτόν που ήταν μέσα. Αυτός απλώς είναι τόσο τυχερός που έχει την ευκαιρία σφουγγαρίζοντας να ακούει και συνεχώς για ένα εξάμηνο να του θυμίζει αυτό το πράγμα εκεί πόσο τυχερός ήταν που την κλείδωσε από την εγκληματική του βλακεία. Και ακούει κλάματα και ακούει γονείς που τους λένε ότι πρέπει να υπογράψουν οι ακροτηριασμούς, που παίρνουν τα παιδιά τους κομματιασμένα μέσα στα φέρετρα. Όλο αυτό το πράγμα το βλέπει. Και του εκπαιδεύεται η συνείδηση. Αυτό είναι ένα κομμάτι επικοινωνίας. Αυτό είναι εκπαίδευση συνείδησης. Τον κάνουν αιμοδότη. Σας λέω επιπλέον, του λένε ότι πιάνουν το αίμα χύνεις ανύποπτων πολιτών. Άρα εγώ σε βάζω στη διαδικασία να δίνεις αίμα από εδώ και πέρα για όλη τη ζωή, για ανά 4 μήνες, χωρίς άδεια. Δηλαδή δεν είσαι δωρητής, είσαι δότης υποχρεωτικά. Θα δίνεις αίμα, πορτοκαλάδα, ξεκούρασμα στη δουλειά σου. Για πάντα. Εγώ θέλω κάβα αίματος, του λέει η πολιτεία. Το έθνος, η χώρα, λέει, θέλω το αίμα σου γιατί χύνεις των αλωνών. Και θέλω να το έχω έτοιμο. Τον κάνουν δωρητή οργάνων. Τι έκανες, είπαμε, πέρασες κόκκιμα. Τον βάζει κάτω ο ψυχίατρος, ο αστυνομικός, το κοιτάζει στα μάτια, του λέει ότι είσαι παλαβός, τρελός και επικίνδυνος, όσο κυκλοφορείς κάνεις ζημιές, μακάρι να μην υπήρχες, από μέσα του λέει μακάρι να μπορούσα να συστηνούμε στο διάλογο γιατί κινδυνεύουν άνθρωποι που δεν είσαι τίποτε. Για μας, του λέει, δεν είσαι άνθρωπος, είσαι όμως ανταλλακτικό, έχεις δύο μάτια, μια καρδιά και δύο νεφρά, τα οποία προσημειώνονται, να μία σε ένα χαρτί, μια σελίδα, το όνομα του βλάκα, υπογραφή από κάτω. Για ποιο λόγο, για να μην χάσουμε χρόνο, του λέει, επειδή φεύγοντας εσύ αύριο, μεθαύριο από εδώ, με το μυαλό που κουβαλάς θα την κάνεις. Δεν υπάρχει, πρέπει να σκοτωθείς. Άρα λοιπόν εμείς το μόνο πράγμα που αξίζει από εσένα είναι σαν ανταλλακτικό που είσαι, θα ματήσεις την καρδιά σου και να εμφράσου. Να τρέξουμε γρήγορα, να μην χάσουμε χρόνο τώρα να καυγαδίζουμε με τους γονείς σου. Στα δίνουμε, δεν στα δίνουμε, δεν έχει τέτοια. Έχεις υπογράψει τελείως. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο πατέρας σου. Τα παίρνω για να δώσω σε κάποιον που αξίζει να ζει. Πάρ' την ξεφτύλα την τελευταία. Δηλαδή δεν αξίζει να ζει, εγώ τα παίρνω να δώσω σε κάποιον που αξίζει να ζει. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Κάνανε 60% μείωση. Δηλαδή οι άνθρωποι καταλάβανε μέσα από αυτό το βομβαρδισμό συναισθήματος ότι δεν είναι σκουλίκια, ότι είναι άνθρωποι ανεκτίμητοι και μοναδικοί με αγκαλιές να τους περιμένουν.